Οργή επικρατεί στις τάξεις των αγροτών στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάθκας Ιεράπετρας με φόντο την ανεξέλεγκτη βόσκηση και τις καταστροφές που όπως καταγγέλουν προκαλούν στις περιουσίες τους τα ανεπιτήρητα πρόβατα που αφήνει συστηματικά 54χρονος κοινοτρόφος, ο οποίος συνελήφθη τις προηγούμενες ημέρες στη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης. Το έχουμε πει χρόνια τώρα πολλά στις αρμόδιες αρχές και στην αστυνομία. Φοβόμαστε ότι θα χυθεί αίμα. 3.000 ζώα νέμονται την περιοχή. Πάνω στις ελιές. Βλέπεις τις κατσίκες καρβαλωμένες πάνω στις ελιές. Προχθές είδα ένα μπέλι και ειδοποίησα τον, αυτόν που το είχε, ότι είχε ανοίξει το πλέγμα, το είχε γυρίσει κάτω και πήγαν, ήταν τα ζώα μέσα και τρώγανε το μπέλι. Δεν υπάρχει περιουσία για να πάμε. Τι είναι καταστραμμένοι όλοι, ολονών, περιουσίες τέλος. Εκτός των άλλων, κυκλοφορεί και απειλεί τους πάντες και τα πάντα. Έχει φτάσει στο σημείο να κόβει ελαιόδεδρα από τον πάτο. Κάθεται στο καφενείο και έχει δίπλα του κάμποσους μαυροπουκαμισάδες, ότι και καλά θα μας τρομοκρατήσουν, θα σκοτωθούμε και τέτοια. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα από την αστυνομία προχθές. Δηλαδή τα αφήνει ελεύθερα, χωρίς συνοδό, χωρίς τίποτα. Μας έχει καταστρέψει. 18.000 ζημιά η δική μου. Δεκάδες αγρότες βρέθηκαν στα δικαστήρια της Νεάπολης, περιγράφοντας το σκηνικό καταστροφών σε ελιές, αμπέλια, αμυγδαλιές και όχι μόνο, από την ανεξέλεγκτη βόσκηση εδώ και αρκετά χρόνια, με τους ίδιους να κάνουν σαφές ότι θα πρέπει να τηρηθεί ο νόμος προκειμένου να αποφευθούν τυχόν τραγικές καταστάσεις. Ελιές, εμένα προσωπικά, 15 χρόνια με ζημιώνει, μικροζημίες από τη μια μεριά και από την άλλη. Το ευχαριστώ, το ξέρεις ποιο ήτανε. Επήγε και μου τάει σε 1.000 κλίματα. Πριν τη συγκομιδή, πηλήσεις οι άνθρωποι είμαστε και θέλουμε όπως φορολογούμαστε να μας αφήνει το εισόδημά μας να έχουμε πληρώνουμε τους φόρους μας. Και όχι να στερούμαστε. Έφταξε ο κόμπος στο χτένι. Μα είμαστε καταστρεμμένοι εντελώς. Γιατί η Καλαμάθκα ήταν το καλύτερο χωριό της περιφέρειας και το έχει καταστρέψει. Το κλίμα είναι εκρηκτικό σε Καλαμάθκα, Κρούστα, Πρίνα, Ανατολή και Μάλες. Πέρα από τη σύλληψη του 54χρονου, ακολούθησαν μηνύσεις από την οικογένειά του εναντίον τριών κατοίκων της περιοχής, υποστηρίζοντας ότι υπήρξαν απειλές, με τους τελευταίους να κάνουν λόγο για ψευδείς μηνύσεις, με την υπόθεση να παίρνει αναβολή για τις 17 Σεπτεμβρίου. Θεωρούμε ότι οι κατηγορίες από την πλευρά των κτηνοτρόφων θα καταπέσουν, θα αποδειχτεί, θα λάμψει η αλήθεια. Και αυτό που προσβλέπουμε και σήμερα και εμείς, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε έχει δημιουργηθεί μια έκριθμη κατάσταση πλέον στη Καλαμάθκα από τη χρόνια ατιμωρησία, είναι η απονομή της δικαιοσύνης να επιφέρει και την κοινωνική ειρήνευση. Η άλλη πλευρά τι υποστηρίζει, να μας πείτε. Οι θέσεις της είναι ότι τα ζώα που κατασχέθηκαν δεν βρίσκονταν εντός ιδιοκτησιών των κατοίκων, ότι δεν είναι δικά τους ζώα, αυτά που συνήθως υποστηρίζουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Αν κάποιοι τολμήσουν και του κάνουν μήνυση, το έχει δηλώσει και μπροστά στην αστυνομία σε κάποια συνέλευση των κατοίκων πριν από χρόνια, ότι όποιος μου κάνει μήνυση θα βάζω τα οζά και θα του καταστρέφω την περιουσία. Απειλή. Ότι θα κάψει το χωριό. Αλλά τα τελευταία 10 έχει εξωτραχιαστεί. Δεν σέβεται τίποτα και δηλώνει ότι θα φύγετε από το χωριό. Είμαι από τη Δυτική Κρήτη και ζω στην περιοχή του Βραγασίου. Νότια και ανατολικά των Μαλίων μέχρι το Σελινάρι είναι το ίδιο πράγμα. Χιλιάδες ελαιόδεντρα έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Ήρθα δηλαδή για συμπαράσταση. Λοιπόν, εγώ ήρθα και να γνωρίσω τους ανθρώπους και συμπαράσταση και να διαμαρτυρηθώ και εγώ ίδιος. Στα δικαστήρια της Νεάπολης υπήρξε απόβαση αρκετών αγροτών που όπως καταγγέλουν πλήττονται από την ανεξέλεγκτη βόσκηση, καθώς τα κοπάδια του 54χρονου εισβάλλουν στις περιουσίες τους, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές, καταθέτοντας στοιχεία ενώπιον του εισαγγελέα Λασιθίου και σε μια προσπάθεια να προλάβουν τα χειρότερα.